Επιτακτική ανάγκη χαρακτηρίζει η Ανέρα Δημητρίου την κάλυψη μη ιατρικών εξόδων συνοδών ασθενών που εγκρίνονται για θεραπεία στο εξωτερικό, κονδύλι το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στον κρατικό προπολογισμό του 2024. Αποκαλύπτει δε πω απέστειλε επιστολή ω πρόεδρο τη Βουλή στον πρόεδρο τη Δημοκρατία, επισημένοντα την αναγκαιότητα χρηματοδοτική κάλυψη σχετικού σχεδίου. Είναι πραγματικά κρίμα να δαπανούμε εκατοντάδε εκατομμύρια σε αυξήσει και προσλήψει, αλλά να μην μπορούμε να στηρίξουμε τι οικογένειε των ασθενών μα τη στιγμή που το έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη. Αυτά νομίζω είναι απλοποιήσεις mm -hmm. και ισοπεδώσεις. Mm. Η, η κυβέρνηση ε, αυτή όπως αντανακλάται και στον προϋπολογισμό του 2024 είναι αυξημένες όλες οι χορηγίες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, από τους 1.200 ασθενείς που μεταβαίνουν σε εξωτερικό, επιδοτείται μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 10%. Από την ώρα που το κράτος αποστέλει στο εξωτερικό έναν ασθενή που δεν μπορεί να τον περιθάλψει στην πατρίδα του, οφείλει το κράτος να καλύψει τουλάχιστον ένα σύνοδο. Με επιστολή των μελών της Επιτροπής Υγείας της Βουλής ζητήθηκε να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του κράτους για το 2024 αυξημένο κονδύλι για αυτό το ζήτημα ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Οι 350.000 ευρώ που περιλαμβάνονται τελικά στον προϋπολογισμό είναι πολύ λίγα και ανεπαρκή για το συγκεκριμένο σκοπό. Είναι αδύρυτη η ανάγκη για σοβαρή αύξηση του κονδυλίου. Αναμένουμε από το Υπουργείο Υγείας, να τη μελέτη του 2020, να επικυρο ικανοποιηθεί να κατατεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου και άμεσα α, να κατατεθεί ενώπιό μα συμπληρωματικό προπολογισμό. Με τον Ανδρέα Αποστόλου αναφέρει πω ο ίδιο ο πρόεδρο τη Δημοκρατία είχε ζητήσει πριν από μερικέ εβδομάδε από την Υπουργό Υγεία να καταθέσει ενώπιον του Υπουργικού τον σχετικό σχεδιασμό.